χάρη στη σύνταξη των ηλικιωμένων συγγενών τους ζουν οι μισοί Έλληνες. Αυτό επιβεβαιώνει την ανασφάλεια η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, στον κόσμο, στον οικογενειάρχη, στον επιχειρηματία για το παρόν και το μέλλον το δικό του και της οικογένειάς του. Τα στοιχεία της έρευνας που διενήργησε η ΓΕΣΕΒΕ σε συνεργασία με την εταιρεία ΜΑΡΚ είναι τουλάχιστον συγκλονιστικά, αφού ούτε λίγο πολύ δείχνουν με μετρήσιμα στοιχεία ότι το 48,6% των οικοκυριών συντηρείται από συντάξει. Τα περισσότερα λεφτά τα δίνουν στα παιδιά του, τα άνεργα. Δυστυχώ για την εποχή μα είναι γεγονό. Είμαστε δηλαδή συνταξιούχοι, προνομιούχοι σήμερα. Οι γονεί παίρνουν μια σύνταξη. Την κόβουν στα 10, στα 7, στα 5 όσο χρειαστεί. Δεν τρώνε, δεν πίνουν. Δεν τρέπομαι να πάω να ζητήσω να, να πω Τς, η γιαγιά του παππού, δώσε μου αυτό. Τι όμω είναι η αλήθεια αυτή. Θα, θα πα, είναι η ανάγκη, θα σε κάνει να πα. Ο κύριο Γιάννη, στα 67 του χρόνια, έχει δουλέψει στην οικοδομή για τέσσερι δεκαετίε. Σήμερα καλείται με μια πενιχρή σύνταξη να ενισχύσει τα άνεργα παιδιά του και τα τρία του εγγόνια. Πώ να μην νιώθουμε καλά. Να το μάτσουμε, αλλά τι να κάνουμε. Τέσσερα μισή εκατομμύρια είναι συνταξιούχοι. Και δουλεύουν πόσο, 2 εκατομμύρια δεν δουλεύουνε. Πώς θα τα 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά έχουν τουλάχιστον έναν άνεργο, ενώ μόνο το 9,8%, δηλαδή 200.000 περίπου άτομα, λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Και οι δύο είμαστε ανεργοί. Τρία παιδιά. Όσο μπορούμε παλεύουμε. Παρότι καταφέραμε και σώσαμε ένα τρίμηνο, οι εποχιακά εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι για άλλους τρεις μήνες να ζουν χωρί ούτε ένα ευρώ εισόδημα, φτάνοντα στα όρια τη εξαθλίωση. Η εικόνα από την καθημερινότητα των Ελλήνων σοκάρει. Το 34,8% των οικοκυριών, όπω έδειξε η έρευνα, καθυστερεί τι οφυλέ, ενώ το 41,7% δεν διαθέτει επαρκές εισόδημα για τις υποχρεώσεις. Πραγματικά θα είναι το μέγα ολίσθημα της κυβέρνησης σήμερα να προβεί σε ομαδικές απολύσεις. Ένα θέμα που εάν το αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα, δεν θα έχουμε ένα και δύο ανέργου σε κάθε οικογένεια, αλλά σε πενταμελή οικογένεια θα έχουμε τέσσερι ανέργου. Λυπάμαι για την κατάσταση, για τα παιδάκια που μεγαλώνουν σε αυτή τη δύσκολη εποχή. Κρίμα στην ωραία μα Ελλάδα.